Κύριε Δρύγκο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας κύριε Σημακόπουλε, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Η αλήθεια είναι ότι σας είχα αρκετή ώρα στην αναμονή, αλλά έπρεπε να κάνουμε τον πρόλογο για να σας ρωτήσω και πάνω στα παιδιά αυτά, στις ομάδες αυτές και στους έφηβους και συνάνετες, γιατί έχει την εικόνα για άλλο το οικοδόμημα. Ξεκινάμε όμως με τη δική σας ομάδα. Πριν από λίγο τελείωσε η προπόνηση. Σε ποια κατάσταση είναι η εθνική ομάδα των ανδρών? Μας απογοήτευσε, η αλήθεια είναι, μας πίκρανε που δεν κατάφερε να περάσει στα τελικά του Ευρωπαϊκού, αλλά κάτι ανθίζει πάλι και γι' αυτό θέλω να αναφερθείτε. Ναι, απαντάει, βγαίνει ρόλο στη ζωή. Έτσι είναι τα πράγματα. Θέλει ένα χρόνο καλλιέργειας και επούασης κάθε πρόοδος. Για μας είναι σημαντικό, είναι καλό το ότι καταφέραμε, βάλαμε ένα στόχο από τον όμιλό μας στην Euroleague, στο Euroleague, και μπήκαμε στις δύο πρώτες ομάδες. Πιθανά θα μπορούσαμε να είχαμε μπει και πιο γρήγορα. Κάναμε κάποιες ειδήσεις που ίσως να τις κάνουμε αποφύγει, όπως ήταν με την Πολωνία. Αλλά αυτά σε ένα τουρνουά συμβαίνουν και σε ένα τουρνουά που κυρίως γίνεται στο τέλος μιας κουραστικής αγωνιστικής περίοδου για τους πιο πολλούς αθλητές. Δηλαδή, πιο πολλοί αθλητές αυτή τη στιγμή συμπληρώνουν 11 συνεχόμενους μήνες στο γήπεδο. Δεν είναι εύκολο. Όποιος έχει έναν αθλητισμό καταλαβαίνει αυτό πόσο κουραστικό είναι και σωματικά και ψυχολογικά και συναισθηματικά πολλές φορές. Είναι μακριά από τα σπίτια τους. Αλλά νομίζω ότι αυτό τα παιδιά το ελέγχουν πολύ καλά. Κάναμε την προσπάθειά μας. Πάντως βρεθήκαμε, ας έλεγα, στο χείλος του γκρεμού στο Μαυροβούνιο. Και κάναμε το πρώτο μάτς, χάσαμε το πρώτο μάτς. Καταφέραμε στο δεύτερο, ήμασταν ψύχρενοι, συγκεντρωμένοι. Και εκμεταλλευτήκαμε ότι το Μαυροβούνιο δεν έχει σπουδαίο κίνητρο για να μπορέσει να μας κερδίσει παρά μόνο το κίνητρο της έδρας. Κερδίσαμε, περάσαμε τις δύο πρώτες ομάδες. Και αντιμετωπίζουμε τους ημιτελικούς από εδώ και πέρα με αισιοδοξία μεγάλη, καλά προετοιμασμένοι, έτσι ώστε αν μας δοθεί ευκαιρία για οτιδήποτε καλύτερο, να την αλφάξουμε. Πώς θα μας δοθεί η ευκαιρία ακριβώς τώρα, γιατί θέλω λίγο να μιλήσουμε τεχνικά. Έχουν κανένα κενό οι Σλοβαίνοι, καμία δυναμία, κάτι, γιατί είναι μια ομάδα που έκανε μια ήττα σε αδιάφορο αγώνα, έτσι, τελευταίο μάτς τώρα. Οπότε δεν μπορεί να την κρίνει κανείς, όσο μπορεί να την κρίνει για το γεγονός ότι δεν έχει χάσει ούτε σετ στο υπόλοιπο της διοργάνωσης. Να πω ότι η Σλοβενία ουσιαστικά και αυτή δεν έχει αγωνιστεί παρά μόνο στα δύο τελευταία μάτς με την, θα πούμε, βασική της ομάδα. Mm-hmm. Θα έλεγα το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι η παίχτες της είναι λίγο πιο φρέσκη. Γιατί ακριβώς μάλλον ήταν σε εύκολο όμιλο, σε ευκολότερο όμιλο από το δικό μας. Μάλλον ξέρανε από την αρχή θα περνάγανε εύκολα και έτσι μπορούσαν να κάνουν ένα rotation που τουλάχιστον σωματικά θα τους έχει σε καλή κατάσταση. Βέβαια αυτό ακριβώς, αυτό έχει και μειονεκτήματα, που σημαίνει ότι η ομάδα μπορεί να μην έχει πολύ υψηλή συνοχή κτλ. Τώρα για να πούμε τα τεχνικά κομμάτια, αδυναμία της φαίνεται να είναι η όχι πολύ ακριβής υποδοχή της ως ομάδα και τα δυνατά της σημεία είναι ότι έχει πολλούς επιτυχογενείς παίχτες με αποτέλεσμα στο σερβίς και στην επίθεση να είναι μια ομάδα που είναι υψηλού επίπεδου. Μάλιστα. Λοιπόν, για να πάμε λίγο τώρα, γιατί μιλάγαμε πριν και για τον κολυμβητή Χρήστου. Βεβαίως άλλο η κολύμβηση, άλλο το βόλεϊ, δεν το συζητάμε. Αλλά μιλάμε για μια γενιά παιδιών και έρχομαι λίγο να συνεχίσω σε αυτό που λέγατε, ότι έχουν 11 μήνες τα παιδιά στο γήπεδο. Εγώ θα προσθέσω ότι καλός ή κακός, η νέα γενιά θα πρέπει να χτίσει από την αρχή τα πάντα, αυτά που έχουν γκρεμιστεί βεβαίως. Υπάρχει το υλικό και στην εφήβων τώρα που θα παίζει αύριο, αλλά και σε αυτή την ομάδα υπάρχουν δυνατότητες να παίξουμε κάποτε βόλεϊ υψηλού επίπεδου? Ναι, νομίζω ότι δυνατότητες να παίξουμε βόλεϊ υψηλού επίπεδου υπάρχουν. Προφανώς χρειάζονται ενέσεις, χρειάζεται να γίνει επένδυση σε συγκεκριμένα πρόσωπα, να πιστούν συγκεκριμένα πρόσωπα να γίνουν καλύτερα, να ασχοληθούν με το βόλεϊ, να παίξουν σε υψηλό επίπεδο. Αλλά νομίζω ότι τις δυνατότητες να ανέβουμε ένα σκαλοπάτι τις έχουμε και σχετικά τις έχουμε και να το κάνουμε και σχετικά γρήγορα. Ωραία. Γκιούρδες, Σαμαράδες βλέπετε σε αυτά τα παιδιά που είναι σε αυτές τις δύο ομάδες, την εφήβων και την ανδρών? Κοιτάξτε, θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Ποτέ δεν ήμουν παικτολάγνος. Ποτέ. Ναι. Κάθε γενιά έχει τη δική της φραγίδα. Και εγώ αυτό προσπαθώ να περάσω στα παιδιά, ότι ο άντρας κάνει τη γενιά και όχι η γενιά τον άντρα. Νομίζω ότι σε ένα άθλημα. Αρκούν ένα ή δύο πρόσωπα σε ένα ομαδικό άθλημα. Αρκούν ένα ή δύο πρόσωπα αθλητές για να του αλλάξουν την πορεία, την ταυτότητα. Mm-hmm. Το είδαμε να σημαίνει ότι κάναμε εξάλλου πολλές φορές. Έγινε με τον μπάσκετ, έγινε με τον ποδόσφαιρο. Ουσιαστικά ψάχνουμε τους λίγους και πρέπει σε αυτούς να επενδύσουμε. Αυτό είναι και το νόημα της ερώτησης. Δεν ήταν να εννοείται ότι ο Σαμαράς ήταν ένας, ο Γκιούρδας είναι ένας. Βέβαια. Εντάξει. Το νόημα της κουβέντας είναι αυτή. Οι αθλητές αυτοί τραβήξαν τη γενιά τους. Ναι. Και την πήγανε ψηλά. Θέλουμε το ίδιο να κάνουμε και εμείς με κάποια παιδιά από τα υπάρχοντα αυτή τη στιγμή.
ναι, θα τραβήξουν αυτά τη γενιά τους. Έχουμε, να έχουμε. Αυτό μας ενδιαφέρει να ακούσουμε. Έχουμε. Έχουμε, έχουμε. Μάλιστα. Έχουμε. Λοιπόν, για τους εφήβους υπάρχει περίπτωση πρόκρισης. Κοιτάξτε, να διευκρινίσουμε καταρχάς ότι αυτός ο όμιλος των εφήβων είναι η δεύτερη προκριματική φάση. Δηλαδή, στην αρχική φάση πήγαμε στον όμιλο της Βουλγαρίας. Χάσαμε ένα μάτς από τον Κυπελλούχο Βουλγαρία 3-2, στο οποίο ήμασταν 2-0 και 23-20. Κάναμε ένα λάθος, ξαφνικά το χάσαμε. Δεν θα καταλάβουμε τον Κυπελλούχο, πάντα έχει μια έμπνοια στο βόλεϊ. Βγήκαμε δεύτερη στον όμιλο και ως δεύτερη συνεχίζουμε στην επόμενη φάση, που είναι τα μπαρά της πρόκρισης, να το πούμε έτσι. Να πω μόνο ότι στο προηγούμενο ευρωπαϊκό των παιδών της αντίστοιχης ηλικίας, οι Βέλγοι είχαν βγει τρίτη και οι Φιλανδοί τέταρτη. Και οι Σέρβοι ένατη. Δηλαδή, ομάδες που επενδύουν. Εμείς είχαμε αποκλειστεί, δεν είχαμε πάει. Είμαστε στον όμιλο Φιλανδίας και Βελγίου. Εκτιμώ από το βλέποντας τις ομάδες ότι η δική μας εφηβική ομάδα ίσως και να έχει τη μεγαλύτερη πρόοδο από όλες τις ομάδες του ευρωπαϊκού βόλεϊ. Nice. Μεγαλύτερη πρόοδο. Δεν ξέρω αν αυτό είναι αρκετό, γιατί παίζουμε σε μια ξένη χώρα, σε ένα ξένο γήπεδο, με καλές ομάδες που όλοι θέλουν να περάσουν. Πιθανά αυτός ο όμιλος θα μπορούσε να είναι ο όμιλος μιας τελικής φάσης του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Είναι δύσκολο. Κύριε Ιδρικό, κάπου περπατάτε ενώ μιλάτε, σας χάνει το σήμα, χάνουμε το σήμα σας. Μας ακούτε? Εγώ σταθαρά. Να γυρίσουμε στη θέση που ήμασταν πριν, γιατί... Ναι. Δεν περπατώ, είμαι στο προφανώς εδώ, οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας κάνουν το θαύμα τους. Ωραία, πάμε λίγο, γιατί δεν ακούσαμε καθόλου την τελευταία σκέψη σας. Λέω ότι έχουμε μια ομάδα που είναι πολύ καλή, έχουμε καλούς επιθετικούς παίχτες, που είναι γενικά σπάνιο για το ελληνικό βολή, για την ηλικία τους, τα παιδιά θα είναι πολύ καλή επιθετική. Θέλω να πιστεύω ότι θα κάνουν το καλύτερο δυνατό, ώστε να παλέψουμε όσο μπορούμε την πρόκληση, είτε κατευθείαν στην πρώτη θέση, είτε να διεκδικήσουμε τη δεύτερη θέση, που πιθανά μπορεί να δίνει την πρόκληση στον ευρωπαϊκό. Το ζητούμενο είναι ότι ανεξάρτητα από αυτό, η ίδια ομάδα θα συνεχίσει και θα πάει στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα τον Αύγουστο. Και θα γίνει και προσπάθεια να προσπαθήσει τον χρόνο να προκριθεί στο παγκόσμιο των εφήβων. Είναι μια γενιά που την πιστεύουμε, μια φουρνιά που την πιστεύουμε, μια φουρνιά που μπορεί να δώσει και γρήγορα. Έχει δώσει τον Τζουμάκα στην Εθνική Ανδρών, μπορεί και γρήγορα να δώσει και άλλα παιδιά στο ψηλότερο επίπεδο και στην Α1 εθνική κατηγορία, αλλά και στην εθνική ομάδα. Νομίζω ότι η πρόοδος γενικά είναι κάτι τέτοια, μικρά πράγματα γίνεται. Δεν περιμένουμε να χτιστεί Ρώμη μια μέρα στην άλλη. Στην Α1 τελικά χρειάζεται ο τέταρτος ξένος ή δεν χρειάζεται? Και να κλείσουμε νομίζω με αυτό. Νομίζω ότι για μένα δεν είναι αυτή η ερώτηση. Η ερώτηση είναι αν η Α1 είναι επαγγελματική ή όχι. Αν είναι επαγγελματική η Α1 και είναι ουσιαστικά επαγγελματική και ομάδες μπορούν και αποπληρώνουν τα συμβόλαιά τους στο 100% των συμφωνηθέντων, νομίζω ότι δεν πρέπει να έχει καμία σημασία η εθνικότητα του αθλητή για να συμμετάσχει σε ένα επαγγελματικό πρωτάθλημα. Αυτό είναι, το λέω ως γενική αρχή. Για μένα είναι καλό οι Έλληνες αθλητές να μπουν σε έναν υψηλό ανταγωνισμό που το φέρουν οι ξένοι. Αλλά με την προϋπόθεση ότι το πρωτάθλημα μας είναι επαγγελματικό. Αν το πρωτάθλημα μας δεν είναι επαγγελματικό, ή είναι ψεύτο επαγγελματικό, ή μη επαγγελματικό, και τα συμφωνηθέντα δεν τηρούνται. Και χρωστάνε όλοι. Θα πρέπει να βρούμε μια άλλη διαδικασία, ώστε το εγχώριο βόλεϊ να μπορεί να βρει και τρόπο να αναπτύσσεται. Θέλω να πιστεύω ότι η επαγγελματικότητα του πρωταθλήματος πρέπει να συμφωνηθεί και να τηρηθεί η επαγγελματικότητα, και μετά οι ξένοι να είναι όχι τέσσερις, αλλά απεριόριστοι. Μάλιστα. Όσο θέλει κάθε ομάδα που μπορεί να πληρώνει να έχει. Σε συνδυασμό και με τη φερεγγιότητα, να προσθέσω. Νομίζω ναι, η επαγγελματικότητα με τη φερεγγιότητα, αυτά τα δύο. Νομίζω ότι τα είπα τώρα σε 45 δεύτερα, γιατί χρονομέτρησα την απάντηση. Λοιπόν, κύριε Ντρίκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και κυρίως καλή επιτυχία το Σάββατο. Ένα καλό αποτέλεσμα που θα ανεβάσει και κυρίως την ψυχολογία των παιδιών για τον αγώνα στη Σλοβενία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.